Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Η Φλόρα Κασαβέτη και εκδόσεις Μινώας παρουσιάζουν σήμερα εδώ στον Ιαννό το βιβλίο με τίτλο «Υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά» και άλλες 99 ερωτήσεις για τον έρωτα. Είναι κοντά μας και θα μιλήσουν ο κύριος Ζήσης Παπαθανασίου, επίκουρος καθηγητής γυναικολογίας και πρόεδρος του Ελληνικού Σεξολογικού Ινστιτούτου. Η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος και συγγραφέας. Η κυρία Φέη Ευθυμίου, διευθύντρια του περιοδικού Φόρμα. Η κυρία Μέρη Στεφανίδη, ψυχολόγος. Τη συζήτηση θα συντονίσει δημοσιογράφος κυρία Εύα Ντελιδάκη. Τα βιβλία θα τα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ και η συγγραφέα θα τα υπογράψει στο τέλος της εκδήλωσης. Θα θέλαμε όμως τώρα να δώσουμε το λόγο στον εκδότη του Μίνωα, κύριο Γιάννη Κωνσταντερόπουλο. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ απόψε μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του πάνελ, τους εξαιρετικούς αυτούς ανθρώπους. Ειδικά θα πω ευχαριστίες στην παλιά μας συγγραφέα, είναι και η καινούργια μας συγγραφέα εδώ, την κυρία Καπάτου. Είναι φίλη και συγγραφέας και ελπίζουμε και η Φλόρα, εκτός από συγγραφέας, να γίνει και φίλη στο μέλλον. Αυτή η κατηγορία αυτών των βιβλίων μιλάει για τον έρωτα, μιλάει για τα συναισθήματα, μιλάει για πολλά πράγματα. Λέγεται πρακτική ζωή, έτσι την ξεχωρίζουμε εμείς οι εκδότες. Και είναι μια κατηγορία στην οποία οι εκδόσεις Μίνωας έχουν μεγάλη παράδοση. 20 χρόνια, 30 χρόνια βγάζουμε βιβλία που προσπαθούν να βοηθήσουν και να λύσουν προβλήματα τα οποία είτε δεν μπορεί κανείς να τα ρωτήσει σε κάποιον ειδικό, είτε δεν τον βρίσκει εύκαιρο. Θέλουν να τα έχουν στο σπίτι. Όμως σήμερα, νομίζω όλοι το έχετε καταλάβει, αυτή η κατηγορία έχει ένα πρόβλημα. Με το ίντερνετ και γενικά τώρα το διαδίκτυο, υπάρχει μια πληθώρα πληροφοριών, η οποία τις περισσότερες φορές είναι ανεξέλεγκτη. Αυτό το πράγμα, αυτή η πληθώρα των πληροφοριών, έχει χτυπήσει πάρα πολύ και το βιβλίο και τα περιοδικά που ασχολιόντουσαν, είχαν αυτή την εξειδίκευση. Όμως, νομίζω ότι αυτό που πρέπει κανείς να κάνει είναι να παραβλέψει το διαδίκτυο. Όχι γιατί είναι κάτι κακό, απλά δεν υπάρχει εγγύηση, η εγγύηση του συγγραφέα. Είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό που διαβάζουμε να ξέρουμε πράγματι ποιος το έγραψε. Πολλές φορές βλέπετε, ας πούμε, ή βλέπουμε διάφορα ρητά, απίθανα, οτιδήποτε, ακόμη και για τον έρωτα, και από κάτω να έχει αυτό το είπε ο Αϊνστάιν, αυτό το είπε ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, αυτό το είπε. Και στο τέλος το ίδιο πράγμα μπορεί να το έχουν πει 30 άτομα από 30 διαφορετικά σημεία του πλανήτη και από 30 διαφορετικές εποχές. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε αυτά τα βιβλία με την κατάλληλη υπογραφή, ενώ την υπογραφή του συγγραφέα, ο οποίος είναι εγγύηση, υπάρχει εδώ για να μας, εδώ το λέω όχι μόνο εδώ στον Ιαννό, υπάρχει και στο διαδίκτυο επωνύμως να εξηγήσει και να πει ακριβώς αυτά τα οποία υποστηρίζει και να τα υποστηρίξει επιστημονικά. Αυτή τη δουλειά λοιπόν κάνει αυτό το βιβλίο της Φλόρας Κασαβέτη και φιλοδοξούμε μαζί της να φτιάξουμε πολλά άλλα βιβλία που να έχουν σχέση με τα συναισθήματα, με την ψυχολογία, με ιατρικά θέματα, ό,τι εμπνευστεί. Δεν θέλω να σας κουράσω, θα αφήσω το πάνελ αυτό να πει πραγματικά τι είναι αυτό το βιβλίο. Θέλω μόνο να ευχαριστήσω και τον Ιαννό για την φιλοξενία αυτή την ωραία μέρα. Γεια σας. Αγαπητέ Γιάννη Κωνσταντερόπουλε, έτσι κι αλλιώς, όσο και να υπάρχει το διαδίκτυο, το βιβλίο δεν θα πεθάνει ποτέ. Η γνώμη μου η ταπεινή είναι. Γιατί όπως είπε κάποιος, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, ζεις πολλές ζωές. Όταν δεν διαβάζεις, ζεις μόνο μία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανε η Φλόρα και οι εκδόσεις Μίνωας να προλογίσω και να συντονίσω λιγάκι την απόψινή μας βραδιά.
Πώς νιώθετε, είσαστε καλά? Καταρχήν, πόσοι από εδώ είστε ερωτευμένοι? Να δω χέρια. Η ομάδα πίσω είναι η δημοσιογραφική μας ομάδα. Νομίζω ότι σκίζει. Προσέξτε, γιατί η ζωή είναι μόνο μία, η ζωή δεν είναι πρόβα. Ό,τι κάνετε πρέπει να το κάνετε τώρα. Ωραία. Και όπως είπε ο Ηλίτης, όταν δεν βρίσκουμε την άνοιξη, τι την κάνουμε? Τη φτιάχνουμε, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε για να ζεσταθούμε, παρόλο ότι κάνει ζέστη, αλλά εσωτερικά, με ένα ωραίο χειροκρότημα. Έτσι. Πάμε, λοιπόν. Και μια που μια μέρα χωρίς γέλιο είναι μια χαμένη μέρα, και μια μέρα χωρίς χειροκρότημα είναι μια χαμένη μέρα. Και να μάθετε να χειροκροτάτε σαν τα μικρά παιδιά για να βγάζετε και τον παιδικό σας εαυτό από μέσα. Δηλαδή, να ενώνετε τα βελονιστικά σας σημεία, όπως ξέρει και η Φλόρα, τα-τακ, σαν τα μικρά παιδιά, γιατί έτσι δίνετε εντολή στον εγκέφαλο να έχετε μια παιδική διάθεση. Αυτό να μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, και ξεκινάμε ένα ωραίο ταξίδι. Πόσο χαίρομαι που είμαστε εδώ για ένα τελείως ξεχωριστό λόγο. Δεν είμαστε ούτε για το ευρώ, ούτε για την πολιτική, ούτε για τους πολιτικούς, ούτε για τα βασανά μας, ούτε για την κρίση, αλλά είμαστε για κάτι που μας ενώνει όλους. Ξέρετε, ο έρωτας, το σεξ, το ξέρει και ο κύριος Παπαθανασίου, ο Ζήσης, είναι σαν την ίδια τη ζωή, δηλαδή δράση, αντίδραση, σύνθεση. Χωρίς δράση, χωρίς αντίδραση δεν υπάρχει σύνθεση. Στο σεξ τι συμβαίνει, τι υπάρχει? Διείσδυση, εισχώρηση, έλξη και απόθυση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν πάντα μόνο να υπάρξει έλξη, δεν υπάρχει μόνο απόθυση. Πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Και αυτό υπάρχει και στο σύμπαν. Δηλαδή αν κοιτάζουμε τη φύση, αν κοιτάζουμε τους πλανήτες, αν κοιτάζουμε τα αστέρια, τον ουρανό και τη γη, θα δείτε ότι αυτές οι δύο δυνάμεις είναι που δεσπόζουν. Έτσι, η έλξη και η απόθυση. Και τα παλιά χρόνια τι κάνανε? Βάζουν τα κοριτσάκια για να έχουν την, ας το πούμε, την προσομοίωση της ερωτικής πράξης αργότερα. Τι τις βάζανε και κάνανε, ξέρετε, περίπου στα 12-13. Το έχουμε κάνει όλοι. Μην πάει αμέσως το μυαλό σας εκεί που ξέρετε. Τις βάζανε να κάνουν κούνια. Γιατί η κούνια είχε την αίσθηση, προσέξτε, της έλξης και της απόθυσης. Του πήγαινε και του έλα. Αυτό που υπάρχει παντού στη ζωή μας. Το ξέρατε? Σήμερα είμαστε εδώ χάρη στη Φλόρα την Κασαβέτη. Η Φλόρα, οφείλω να πω ότι παρόλο ότι έχουν μαζευτεί πολύ καλοί συνάδελφοί μας εδώ από το δημοσιογραφικό, από το ιατρικό ρεπορτάζ, και όταν λένε και καλά λόγια, λέω, όπως λέει και στην Αγία Γραφή, εκ του αγαθού της καρδιάς αγαθοί λόγοι θα βγουν. Η Φλόρα είναι ένα εξαίρετο και ξεχωριστό παιδί, τόσα χρόνια που την ξέρω, και έκανε ένα όνειρο πραγματικότητα, δηλαδή τη δημοσιογραφία. Όμως θέλω να πω σε αυτό ότι υπάρχουν 5 τύποι ανθρώπων. Είχα διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο που λέει «Πραγματοποιώντας τα όνειρά σας σε έναν κόσμο που στα κλέβει». Και είχε 5 χαρακτήρες ανθρώπων. Είχε τους ονειροπλάστες, δηλαδή αυτοί που βάζουν ένα όνειρο και ό,τι και να συμβεί, με ό,τι δυσκολίες θα το κάνουν πραγματικότητα. Έχει τους ονειροθάφτες, αυτοί που θάβουν τα όνειρά τους γιατί φοβούνται για πολλούς λόγους. Υπάρχουν επίσης οι ονειροψεύτες, αυτοί που λένε ότι έχουν όνειρα, αλλά δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν οι ονειρομάγειροι, αυτοί που βάζουν κάθε μέρα ένα άλλο όνειρο μέσα στο μαγειριό τους, αλλά άλλο το κάνουν πραγματικότητα και άλλο όχι. Εκείνους όμως που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να αποφεύγουμε είναι οι ονειροκλέφτες. Αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους και σαμποτάρουν τα όνειρα των άλλων. Φαντάζομαι δεν γνωρίζετε τέτοιους ανθρώπους. Όχι. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Το πιο ευχάριστο όμως είναι ότι σήμερα είμαστε εδώ γιατί αναρωτηθήκαμε. Δεν υπάρχει ωραιότερη έκφραση από το να ρωτάς. Γι' αυτό κάποιος είπε ότι δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις. Μπορεί να υπάρχουν ανόητες απαντήσεις. Αλλά ερωτήσεις ποτέ. Και η ερώτηση είναι, υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά? Και όχι μόνο, και άλλες 99. Μα πού τις καρφίστηκες, κοριτσάκι μου?
Καλά, όχι. Αυτό το λέω χαριτολογώντας, γιατί καθώς το έβλεπα τις ερωτήσεις, έχουν γεννηθεί πολύ περισσότερες. Οπότε νομίζω υπάρχει και το έδαφος και για το επόμενο. Τέλεια. Η Φλόρα έχει περάσει από πολλά περιοδικά, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Τώρα όμως μιλάμε για τη Φλόρα, η οποία και σήμερα είναι αρχισυντάκτρια στο Φόρμα, που είναι το ομίλο Αντένα. Έχει συνεργαστεί, δουλεύαμε μαζί στο Παιδί και Νέοι Γονείς, στο Prevention, στο Εγώ, στο Είναι και πού να πρωτοθυμηθούμε. Έχουμε πολύ λίγα χρόνια στη δημοσιογραφία. Όμως όλα είναι πλούτος. Και επ' ευκαιρία σας ρωτάω πριν μπούμε στο θέμα μας. Ξέρετε τι θα πει πλούτος? Πάει το μυαλό σας στα λεφτά? Όχι, πού πάει? Πάει κάπου? Λοιπόν, να μην σας παιδεύω. Πλούτος είναι από το πλούς. Πλέω, ταξιδεύω. Και η λέξη ταξιδεύω σημαίνει στα άξια οδεύω. Δηλαδή, σε αυτά που αξίζουν προχωράω. Αυτό το βιβλίο θεωρώ ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δοθεί δωρεάν, αγαπητέ Γιάννη, και στους 300 της Βουλής. Θεωρώ ότι αυτό δεν που δεν μπορούν να κάνουν, ή μάλλον δεν κάνουν, το κάνουν σε εμάς. Έχει βγει και ανέκδοτο. Θαρώ πως τα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν πρώτα από εκείνους. Θα ήταν πολύ πρωτότυπο. Ωραία. Μια επόμενη ιδέα, γι' αυτό λέω ωραία. Θέλω να πω ότι σε αυτές τις 100 ερωτήσεις η Φλόρα συμβουλεύτηκε 45 περίπου ειδικούς, ναι? Οι οποίοι δεν είναι μόνο γιατροί, δεν είναι μόνο ψυχολόγοι, δεν είναι μόνο κοινωνιολόγοι, δεν είναι μόνο φαρμακοποιοί, δεν είναι μόνο βιολόγοι, δεν είναι μόνο καρμικοί θεραπευτές, δεν είναι μόνο εναλλακτικοί θεραπευτές, δεν είναι μόνο αστροφυσικοί. Είναι όλα αυτά που σας είπα, συν ότι έβαλε τη δική της ψυχούλα, την έμπνευσή της, τη φαντασία της και πώς τα κατάφερε και μάζεψε την εμπειρία τόσων χρόνων σε ένα θέμα το οποίο για όλους μας είναι λιγάκι και τραγικό, για άλλους καταστροφικό, για άλλους αναγεννησιακό, για άλλους ανανεωτικό, αλλά για όλους μας είναι ανάγκη. Ποιος δεν έχει ανάγκη τον έρωτα? Και ιδιαίτερα να είναι ερωτευμένος με την ολότητα. Γιατί προσέξτε, αν κάνει έρωτα ένα σώμα με ένα σώμα, μία ύλη με μία ύλη, αυτό ξεχνιέται εύκολα. Αν όμως καταλάβουμε ότι είμαστε μία πολυκατοικία που έχουμε και τα πέντε μας επίπεδα που κάθε μέρα πρέπει να τα ταΐζουμε με έρωτα, δηλαδή έχουμε το σωματικό μας επίπεδο, το ενεργειακό μας επίπεδο, το συναισθηματικό μας, το νοητικό μας και το πνευματικό μας, τον ακάλυπτο. Αν λοιπόν κάθε μέρα δεν ταΐζουμε κάτι τα πατώματά μας, γι' αυτό θα έρθει η στιγμή που όταν θα συναντηθούμε με τον άλλον, με μια μαγική ματιά, μπορεί να πούμε, αχ, δεν με καταλαβαίνει. Γιατί αν αυτός εκείνη τη στιγμή είχε ανάγκη να καλύψει το ενεργειακό του επίπεδο και μας κοιτάει εκεί, και εμείς έχουμε το νοητικό μας επίπεδο και τον κοιτάμε εδώ, πώς τα πατώματα αυτά θα τα ανεβοκατεύουμε? Και λέμε μετά, δεν βρίσκουμε αυτό που θέλουμε. Μπορεί να έχω άδικο. Θα μ' άρεσε αυτό. Γιατί είναι λόγος για να συζητήσουμε. Κρατήστε τις ερωτήσεις σας, αλλά θέλω λιγάκι να σας πω μερικές από τις ερωτήσεις που ήδη έχει βάλει η Φλόρα εδώ και είναι εξαιρετικές. Όπως, εκτός το ότι τι είναι έρωτας, τι λέγαμε στα λευκόματα, από τα χείλη πιάνεται, όχι, από τα μάτια πιάνεται στα χείλη, κατεβαίνει, και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Ο έρωτας είναι τυφλός. Γιατί χτυπάει δυνατά η καρδιά των ερωτευμένων? Πηδάω μερικές ερωτήσεις. Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται? Ο έρωτας είναι εγκεφαλική υπόθεση? Η άνοιξη ξυπνάει τον έρωτα? Τι είναι ο πλατωνικός έρωτας? Ο έρωτας είναι κυνηγητό? Γιατί το κόκκινο είναι το χρώμα του έρωτα? Μπράβο, Βεφλωράκη. Ο έρωτας κάνει καλό στην υγεία? Ο Βολτέρος είπε πως είμαι ευτυχισμένος γιατί κάνει καλό στην υγεία. Θα μου πείτε, σήμερα μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν? Εσείς τι λέτε? Χαίρομαι. Έτσι είναι. Και όπως έλεγα με τη Λορέτα τη Θωμαίδου, την αναπτυξιολόγο προηγουμένως,
Οι άνθρωποι στην πορεία της ανθρωπότητας, μάλλον οι άνθρωποι οι οποίοι τα ονόματά τους ακόμη ζουν και θα ζουν στους αιώνες των αιώνων, να μην θυμηθούμε τώρα όλους αυτούς που αναφέρατε, τον Γιάννη, με τον Πλάτωνα, Σοκράτη, Σοφοκλή, Περικλή κτλ., Αριστοτέλη, Μεγαλέξανδρο κτλ., δεν ζήσαν στις καλύτερες εποχές. Δεν είχαν τους καλύτερους γονείς. Δεν ήταν πλούσιοι. Όμως, τι είχαν καταλάβει? Ότι ήρθαν σε αυτή τη ζωή όχι για ένα σκοπό, αλλά για να ανακαλύψουν το νόημα της ζωής που τους υπερεύαινε. Και ήταν πάντα ερωτευμένοι με αυτό που έκαναν. Καταρχήν, τι σημαίνει ελευθερία? Ελευθερία. Τι σημαίνει ελευθερία? Ελευθερία να το ελευθερώμαι, που σημαίνει πηγαίνω εκεί που είμαι ερωτευμένος. Αν δεν είσαι ερωτευμένος, δεν είσαι ελεύθερος. Απλώς έχουν παραποιηθεί πολλά πράγματα, δεν έχουμε το γνώθι σε αυτόν και γι' αυτό μπερδευόμαστε και βυθιζόμαστε στην άβυσσο πολλές φορές του έρωτα. Μέσα όμως στον έρωτα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη λέξη, η οποία ξεκινάει από α και τελειώνει σε ωμέγα. Ποια είναι? Αγαπώ. Τέλεια. Ποιος το είπε? Οκ. Δημήτρη. Αγαπώ. Το λέμε. Το δείχνουμε όμως? Συνήθως όχι. Μπορούμε να το δείχνουμε κιόλας? Πρέπει να εκπαιδευτούμε ακόμη και σε αυτό. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ζήση Παπαθανασίου. Δεν ξέρω τι θέλει να μας πει, αλλά ως γυναικολόγος, αλλά και σεξολόγος πολλά χρόνια, που έχουμε δουλέψει μαζί, το έχουμε συνεργαστεί και έτσι πολύ ευλαβικά, θα έλεγα, υπηρετεί αυτόν τον τομέα. Δεν ξέρω τι κατάλαβε τόσα χρόνια, αλλά ξέρω ότι μέσα στο βιβλίο της Φλόρας υπάρχουν τόσες έρευνες οι οποίες πραγματικά μας κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά θα τις πούμε λιγάκι όσες έτσι μπορέσουμε στη συνέχεια. Οπότε, κύριε Παπαθανασίου, δίνουμε το λόγο σε εσάς. Σας ακούμε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Μετά τη χυμαρόδη παρουσίαση της Εύας, αναρωτιέμαι αν θα μπορέσω να φανώ αντάξιος. Παρ' όλα αυτά όμως, θα πω ορισμένα πράγματα που προσπάθησα να μαζέψω σήμερα το μεσημέρι, ξεφυλίζοντας για δεύτερη φορά το βιβλίο της Φλόρας. Ξαφνικά διεπίστωσα ότι φέτος συμπληρώνω 40 χρόνια επιστημονικής και επαγγελματικής παρουσίας στο χώρο της σεξολογίας. Θυμήθηκα την πρώτη μου συνέντευξη που είχα δώσει τότε, δεν θυμάμαι καν τη χρονιά, στην Ανά την Ταουντάκη. Θυμήθηκα την πολύχρονη συνεργασία μου με τη Μέρη της Σπύριδο Γιαννάκη. Θυμήθηκα τις συνεργασίες με την Εύα, την πολύ αγαπητή Εύα, και ένα σωρό άλλους δημοσιογράφους. Θυμήθηκα ακόμα ότι το 2001, όταν γράψαμε για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας τα βιβλία για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων, τα βιβλία εξαφανίστηκαν και αφορίστηκαν από την Ένωση Κληρικών Ελλάδος. Θα μου πείτε, αυτά ανήκουν στην ιστορία. Αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο δημοσιογραφικά, στα 40 αυτά χρόνια το ενδιαφέρον του κοινού ήταν μια πρώτη δεκαετία ή δεκαπενταετία σε θέματα σεξουαλικότητας που σχετίζονταν με τη γονιμότητα. Ύστερα ήρθαν τα χρόνια των σεξουαλικών δυσλειτουργιών με ατέλειωτες κουβέντες και αρθρογραφία. Μετά το 2000 τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτά που ο κόσμος αναζητά έχουν να κάνουν με τις ερωτικές σχέσεις,
με την οικογένεια, με τις ανησυχίες των παιδιών, με το γάμο και την πορεία, την αποτυχημένη για τους μισούς περίπου ανθρώπους στην εποχή μας. Γνώρισα τη Φλόρα στο ξεκίνημα της καριέρας μου, της καριέρας της, συγγνώμη, νεαρός όμως σεξολόγος ήμουνα κι εγώ, όταν ήρθε να μου πάρει μια συνέντευξη στο Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο. Παρακολουθώ την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια και συνεργαζόμαστε αρκετές φορές. Αν πρέπει να τη χαρακτηρίσω, θα πω ότι είναι ένας συνεπής και ακούραστος εργάτης της δημοσιογραφίας, αποτελεσματικός και δημιουργικός. Μπαίνει πολύ εύκολα στην ουσία του θέματος, χωρίς παρεκκλήσεις και χωρίς διαφυγές. Διαθέτει οξύτητα, οξυδέρκεια και επαρκή κουλτούρα για να διαπραγματεύεται θέματα πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί. Γιατί τα θέματα της σεξουαλικότητας, της συντροφικότητας και του έρωτα είναι ακριβώς θέματα σε ένα τεντωμένο σκηνή. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι δεν θυσιάζει ποτέ την επιστημονική ακρίβεια προκειμένου να εντυπωσιάσει. Απλοποιεί και κάνει προσιτά για τον πολύ κόσμο τα μηνύματα που περνάει, χωρίς όμως να παραβιάζει ή να εκτοπίζει την επιστήμη. Η ίδια μάλιστα έχει και μια εντυπωσιακή επιστημονική περιέργεια. Ο λόγος της έχει όλη τη δροσιά του δημοσιογραφικού λόγου, σε αντίθεση με την ξύλινη γλώσσα των γιατρών και των ειδικών επιστημόνων. Είναι ιδιαίτερα αγαπητή στον ιατρικό κόσμο, γιατί δεν προδίδει ποτέ τον ειδικό, δεν τον εκθέτει με κορώνες και υπερβολές στα άρθρα και στα κειμενά της. Δεν με ξάφνιασε το θέμα του βιβλίου της. Ξέρω καλά το ενδιαφέρον της για θέματα διαφιλικών σχέσεων και σεξουαλικότητα. Το βιβλίο της είναι στην ουσία μια εισαγωγή στα μυστήρια του έρωτα. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε κάθε ηλικία, ανεξάρτητα από την μόρφωση, την κουλτούρα ή την ιδεολογία του κάθε αναγνώστη. Θα έλεγα ότι στην ουσία απευθύνεται σε νέους ανθρώπους μετά τα 13 ή 14 χρόνια ή και σε κάθε άνθρωπο που νιώθει πάντα νέος. Διαβάζεται το ίδιο εύκολα στο γραφείο, στην πολυθρόνα ή στην παραλία. Έτσι λοιπόν το βιβλίο της ενημερώνει, πληροφορεί έγκυρα μέσα από τεκμηριωμένες πάντα πηγές. Πέρα όμως από τον ενημερωτικό χαρακτήρα του βιβλίου, θέλω να τονίσω και τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα. Περνάει ένα σημαντικό μήνυμα. Μας γυρίζει σε μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση της σεξουαλικότητας, σε αντίθεση με τη μηχανιστική αντίληψη του σεξ που ισχύει στις μέρες μας. Ξαναφέρνει τους ανθρώπους στη μαγεία του έρωτα. Ένα κόσμο που πελαγοδρομεί και χάνεται ανάμεσα στο μέγεθος του πέους, τους αλλεπάλληλους οργασμούς και τα ερωτικά SMS. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό το βιβλίο
θα το βλέπα πολύ καλά να αντικαθιστά τα βιβλία που πριν 16-15 χρόνια για την ακρίβεια γράψαμε για τους νέους και για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας. Θα μου πείτε πού μπορεί να βοηθήσει αυτό το βιβλίο τα τόσο νέα παιδιά. Μπορεί να τα βοηθήσει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των νέων ανθρώπων στην εποχή μας, θα σας απαντούσα ότι είναι η δυσκολία να βρουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πελαγοδρομούν, να αμφισβητούν χίλια δυο πράγματα και τελικά να χάνονται. Αυτό το βιβλιαράκι λοιπόν, το τόσο καλά γραμμένο, θα μπορούσε να μοιραστεί και στα σχολεία. Και αυτά τα πράγματα που γράφονται μέσα, θεωρώ ότι με μαγικό τρόπο μπορούν να βοηθήσουν τα πολύ νέα παιδιά και γενικά τους ανθρώπους που αμφιταλαντεύονται σε απίθανες επιλογές που η εποχή μας προτείνει και που πάρα πολλοί άνθρωποι ακολουθούν. Όσοι έχετε παιδιά πάνω από 12-13 ετών, νομίζω ότι το καλύτερο δώρο που έχετε να τους κάνετε είναι ακριβώς αυτό το βιβλίο για να το διαβάσουν το καλοκαίρι. Είναι όμως το βιβλίο και ιδιαίτερα επίκαιρο. Βγαίνει σε μια εποχή απόλυτης σύγχυσης γύρω από τις ερωτικές σχέσεις. Είναι πολύς ο κόσμος που μπερδεύεται αναζητώντας είτε σεξουαλική ταυτότητα είτε ένα σύντροφο. Πολλοί άνθρωποι χάνονται σε απίθανες διαδρομές, άλλοι επιλέγουν τη μοναξιά, άλλοι αποστασιοποιούνται από το συναίσθημα και με μεγάλη ευκολία μας δηλώνουν asexual, pansexual και άλλες επιλογές που στην ουσία δεν οδηγούν πουθενά. Και όλα αυτά στο όνομα της προσωπικής ελευθερίας επιλογών, του νεωτερισμού και της εξέλιξης. Δεν υπάρχουν, αγαπητοί φίλοι μου, νεωτερισμοί στον έρωτα. «Διθέσιο αμάξι είναι ο έρωτας», έγραφα παλαιότερα σε ένα βιβλίο μου, «με έναν άντρα οδηγό και μια γυναίκα συνοδηγό ή το αντίθετο». Αγαπητοί φίλοι, σε όλες τις χώρες υπάρχουν δημοσιογράφοι που ασχολούνται ειδικά με θέματα συντροφικότητας και σεξουαλικότητας. Μερικοί μάλιστα, καταξιωμένοι διεθνώς, γράφουν βιβλία, αρθρογραφούν, οργανώνουν σεμινάρια. Μερικοί μάλιστα ξανοίγονται και στη συμβουλευτική τους ΕΞ. Και αυτά γιατί η ιατρικοποίηση του σεξ τρομάζει μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού που αναζητά πιο ανθρώπινη προσέγγιση της σεξουαλικότητας και μια πιο ρομαντική διάσταση στα πλαίσια αναζήτησης μιας συμβουλής. Νιώθω τη Φλόρα να γοητεύεται από μια τέτοια πορεία. Ίσως μάλιστα το βιβλίο της, «Έρωτας με την πρώτη ματιά», να είναι απλά η αρχή. Καλοτάξιδο το βιβλίο σου, αγαπητή Φλόρα. Καλοτάξιδη και η πορεία σου στο χώρο των διαφιλικών σχέσεων. Θα έχεις όλη τη δική μου συμπαράσταση. Το επόμενο βιβλίο που είναι ήδη έτοιμο το έχουμε γράψει μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαθανασίου, πρόεδρος του Ελληνικού Σεξολογικού Ινστιτούτου. Φαντάζομαι ότι ακόμα οι άνθρωποι κάνουν ερωτήσεις μέσα από το τηλέφωνο, ε? Βεβαίως, η ανοιχτή γραμμή είναι πάντα στη διάθεση του κόσμου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ωραία. Συνεχίζουμε και έχει ο Θεός. Τέλεια. Πιστεύετε ότι πολλοί άνθρωποι μένουν κολλημένοι στο παρελθόν τους και γι' αυτό ίσως δεν κάνουν ένα βήμα εξέλιξης? Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι. Πολλοί δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ίσως γιατί πια η ζωή φαίνεται εξαιρετικά ανηφορική. Άλλοι παγιδεύονται σε διαδικασίες που νομίζουν ότι προάγουν τη σεξουαλικότητα, μέσα όμως από μηχανισμούς που τελικά την παγιδεύουν. Άλλοι, όπως ήδη ανέφερα, χάνονται σε μια περίεργη πορεία και σε επιλογές που φαντάζουν νεωτερισμοί και στην ουσία δεν αποτελούν παρά κακές επαναλήψεις που ακούσαμε πριν πολλά χρόνια. Σας το είπα αυτό, γιατί χαριτολογώντας, έχω 3 παιδιά, 2 γιους, 1 κόρη. Μεγάλα πια, που βέβαια ο έρωτας είναι στη ζωή τους η αναταραχή τους. Τέλος πάντων, ο ένας ο γιος ο μεγάλος, συνήθως όλο κάτι του φταίει. Οπότε ανατρέχει στο παρελθόν. Φταίει η μαμά, φταίει ο μπαμπάς, φταίει η Εύα και ο Αδάμ κτλ. Οπότε μια στιγμή λοιπόν κόλλησε ένα χαρτάκι στην πόρτα του, γιατί είχα ακούσει ένα πολύ σπουδαίο δάσκαλό μου της φιλοσοφίας, που λέει όποιοι στέκονται στο παρελθόν είναι κλαψοχθεσινοί. Οπότε μόλις μου έλεγε κάτι αυτό, του λέω είσαι κλαψοχθεσινός. Του το είπα 1, 2, 3, πραγματικά τον επηρέασε. Και προχθές λοιπόν το κοριτσάκι του άλλου μου γιου, κρυφάκουγα, έλεγε στο γιο, 28 ο γιος, του λέει αμάν πια, τι κολλημένος που είσαι στα παλιά. Ξέρεις ότι όσοι είναι κολλημένοι στα παλιά είναι παλιά άνθρωποι. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει, μ' άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να σας το μεταφέρω. Λοιπόν, προχωράμε μπροστά. Φέη Ευθυμίου, μια εξαιρετική κοπέλα, η οποία χρόνια γνωρίζει την Φλόρα και η οποία είναι δημοσιογράφος και διευθύντρια στο περιοδικό Φόρμα. Φέη μου, σε ακούμε. Σωστά. Χρόνια φίλη, συνεργάτης για αρχή και στην πορεία πολύ καλή φίλη με τη Φλόρα. Θα τα πω πολύ σύντομα και περιεκτικά, όπως συνηθίζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Όταν μου είπε ότι θα γράψει το βιβλίο, όταν το έγραψε το βιβλίο, ήμουν σίγουρη ότι θα είναι καλό. Γιατί γνωρίζω πώς γράφει η Φλόρα, ξέρω τη Φλόρα. Όταν το διάβασα, οφείλω να ομολογήσω ότι εξεπλάγει θετικά ακόμα περισσότερο, γιατί ήταν κάτι παραπάνω από αυτό που περίμενα. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, και ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι των εντύπων, είμαστε και λίγο αυστηροί και κουρασμένοι αναγνώστες, οπότε δύσκολα πια εντυπωσιαζόμαστε από πράγματα και δύσκολα διαβάζουμε και εύκολα πράγματα, χωρίς να κουραστούμε, χωρίς να κριτικάρουμε, χωρίς να γκρινιάξουμε. Ήταν λοιπόν, είναι ένα βιβλίο πραγματικά από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα υπερπλήρες, από την αναγνωστική μου πάρα πολύ ευχάριστο. Έχει 2 βασικά πλεονεκτήματα που εγώ ως δημοσιογράφος κρατώ. Το πρώτο είναι η πολυφωνία του και τα επιχειρήματα με τα οποία στηρίζει όλα όσα υποστηρίζει. Το ότι υπάρχουν πολλοί ειδικοί οι οποίοι μπλέκονται, καταλαβαίνοντας βέβαια όχι δυσνόητα ποιος απαντά τι, και σου δίνουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα, με τις οποίες μπορεί να ταυτιστείς, μπορεί να μην ταυτιστείς, μπορεί να διαφωνήσεις, μπορεί να προτιμήσεις ίσως την ψυχολογία από την νευρολογία ή αντίστροφα. Πάντως σίγουρα θα τις σεβαστείς. Το ωραίο είναι ότι κανείς δεν πατάει πάνω σε κανέναν και όλοι σέβονται τη γνώμη του κάθε ειδικού. Και ως αναγνώστης μένεις καλυμμένος από το επιχείρημα και την εξήγηση της ερώτησης. Το δεύτερο, και τώρα πάμε στο εντελώς δημοσιογραφικό, είναι ότι είναι απλά, λιτά, κατανοητά και εμπεριστατωμένα γραμμένο. Και είναι αυτό που εμείς αγαπάμε οι δημοσιογράφοι να κάνουμε, να απαντάμε σύντομα σε μια ερώτηση, αλλά να έχουμε και απάντηση ουσιαστική πάνω σε αυτή.
Η Φλόρα το κάνει αυτό. Η Φλόρα της δίνει μία ερώτηση και αυτομάτως βρίσκει άλλες 100. Στη κάνει, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να τις απαντήσει, να τις εξηγήσει, να τις επιχειρηματολογήσει, το οποίο είναι πολύ βασικό, γιατί γίνεται πιστευτό και ουσιαστικά αληθινό. Οπότε αυτό κάνει και σε βάζει σαν αναγνώστη να θέλεις να γυρίσεις πραγματικά σελίδα, να διαβάσεις την επόμενη ερώτηση, να δεις αν είναι αυτή που είχες φανταστεί, να σε εκπλήξει ευχάριστα αν διαβάσεις κάτι που ούτε καν είχες διανοηθεί, να χαρείς που όντως επιβεβαίωσε κάτι που είχες υποψιαστεί ή ήλπιζες να δεις. Για μένα είναι ένα βιβλίο που πρέπει να υπάρχει στη βιβλιοθήκη όλων μας, γιατί ο έρωτας ούτως ή άλλως έχει θέση στην καρδιά και στη βιβλιοθήκη, πολύ περισσότερο στην καρδιά όλων μας. Της εύχομαι από καρδιάς να είναι καλοτάξιο, δεν είμαι σίγουρη ότι θα είναι. Την αγαπώ πολύ, της εύχομαι πολύ καλή επιτυχία και δίνω το λόγο στην αγαπημένη μου Αλεξάνδρα. Δεν μου λες, Φλόρα μου, ξενύχτησες για να το γράψεις? Ξενύχτησα, ναι. Ξενύχτησες, στο τελικό στάδιο. Και κάποιος... δεν αγαπάω και το ξενύχτηκε όλας. Είμαι πρωινός τύπος, οπότε... Κι εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και δεν μου λες, καθώς ξενυχτούσες, ήταν κάποιος στο πλευρό σου ή... Μετά από 20 χρόνια γάμο, όχι, κάπου, σε κάποιο δωμάτιο. Ήταν η Εύη. Ναι, αλλά ο Λάμπρος είναι εδώ όμως. Λάμπρος, ποιος, πού είναι ο Λάμπρος? Και ήταν η έμπνευση του βιβλίου. Καλέ, πού είναι ο Λάμπρος? Πού είναι ο Λάμπρος? Πού είσαι, Λάμπρο? Γεια σου, Λάμπρο, ήρωας. Έτσι. Ο ήρωας και τα εύσημα. Μπράβο, Λάμπρο. Και ένα κράτημα για τον Λάμπρο. Λοιπόν, στην παντοτινή της αγάπη. Φίλε, εκτέθηκες ανεπανόρθωτα τώρα. Δεν μπορείς να την κάνεις. Εδώ. Εδώ θα μείνεις. Όχι, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, κάτι λένε, λέει, ότι δεν υπάρχει άντρας που δεν έχει απατήσει τη γυναίκα του. Είναι αλήθεια? Εγώ θα ρώταγα αν υπάρχει γυναίκα που δεν έχει απατήσει τον άντρα της, γιατί τελικά... Τα ποσοστά πάντως μοιράζονται ακριβώς ανάμεσα στα δύο φύλλα. Στα δύο φύλλα ή στα δύο φυλιά, δεν άκουσα κανένα. Στα δύο φύλλα. Α, στα δύο φύλλα. Όμως, για να το συνεφέρω αυτό, και να δώσω το λόγο στην Αλεξάνδρα την Καπάτου, που την ξέρετε όλοι και την αγαπάμε. Είχα μία φίλη, έχω μία φίλη, 32 ετών με καρκίνο. Όταν το έμαθε ο άντρας της, ήδη είχε αυτός μία σχεσούλα και έφυγε. Η κοπέλα έπεσε σε μία κατάθλιψη, καταλαβαίνετε, έχασε το σύντροφο της ζωής της, η απόρριψη, η αρρώστια και όλα αυτά. Για κάποιο μαγικό λόγο, μετά από κανένα μήνα, ο καλός της ξαναγύρισε. Την ξαναχάιδεψε, την ξανααγάπησε, συναισθάνθηκε, για τους χι λόγους, δεν μπορούμε να αναλύσουμε τώρα το περιεχόμενο. Σας το λέω έτσι επιγραμματικά, όσο και αν φαίνεται πολύ προχωρημένο, αν θέλετε. Ο καρκίνος της άρχισε να υποχωρεί από εκείνη την ημέρα. Το άγγιγμα είναι θεραπευτικό. Και η αγάπη μπορεί να είναι πραγματικά μεταδοτική. Αλλά πάνω απ' όλα, η υγεία βασίζεται στην αγάπη. Δεν υπάρχει υγεία χωρίς αγάπη. Όλα τα ψυχολογικό είναι έλλειψη αγάπης. Και γι' αυτό και η αγάπη βρίσκεται στο ψυγείο, και η αγάπη βρίσκεται στην εξωτερική εμφάνιση, στα ρούχα, στην αγορά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όλα αυτά τα θίγει στο βιβλίο της η Φλόρα. Και πολύ χαριτωμένα. Δηλαδή το διαβάζετε σε δύο μερούλες έτσι, πολύ χαλαρά. Είναι ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Αλεξάνδρα μου, Αλεξάνδρα Καπάτου, την ξέρετε, φαντάζομαι. Είναι κάποιος που δεν ξέρει, να σηκώσει χέρι. Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Το θέμα όμως δεν είναι να είμαστε γνωστοί και να μας ξέρουν. Το θέμα είναι να είμαστε χρήσιμοι. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι είναι. Λοιπόν, το λόγο σε εσένα, Αλεξάνδρα μου. Τι να πω εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Είδα σήμερα αγαπητούς φίλους, συναδέλφους, άτομα που ξέρω πάρα πολλά χρόνια και έχω συνεργαστεί. Αλλά τι να πω μετά την Εύα, όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω την παρουσίαση πρέπει να την κάνει μόνο η Εύα εδώ, η οποία μας κλέβει και τη δουλειά, όπως καταλάβατε, σε εμάς τους ψυχολόγους, έτσι. Ασχολείται τόσα πολλά χρόνια με το ιατρικό ρεπορτάζ και τα ψυχολογικά θέματα, τα θέματα των σχέσεων, που έχει αποκτήσει μια πλήρη γνώση. Θα την πάρουμε βοηθό μας, όλοι εμείς οι ψυχολόγοι που είμαστε εδώ. Για πείτε μας, τι κάνετε. Η γιόγκα γέλιου. Α, μάλιστα.
Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, πας και σε άλλα επαγγέλματα δηλαδή, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, μετά νομίζω ότι μας χρειάζεται και κάποιο ευχάριστο διάλειμμα και η Εύα ήταν εξαιρετική σήμερα. Η αφορμή για τη συνάντησή μας είναι το εξαιρετικό βιβλίο της Φλόρας της Κασαβέτη. Η Φλόρα είναι μια αγαπημένη φίλη, συνεργάτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια, Φλόρα μου? 15, πόσα? 15 χρόνια, που η επικοινωνία μου μαζί της κυρίως ήταν μέσω mail, πρέπει να σας πω. Ελάχιστες φορές είχαμε συναντηθεί προσωπικά με τη Φλόρα και ίσως ήμουν το άτομο στο οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά για το βιβλίο που έχει γράψει και γι' αυτό προθυμοποιήθηκα, χωρίς να ξέρω ακριβώς, αλλά είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο γράφει η Φλόρα, γιατί όπως είπανε και ο κύριος Παπαθανασίου και η αγαπημένη Φέη, η Φλόρα είναι μια δημοσιογράφος η οποία χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, από ένα χαμηλό προφίλ στον τρόπο με τον οποίο γράφει, με μια επιστημονικότητα την οποία έχει μια εξαιρετική ικανότητα, μαγική θα σας έλεγα, να την κάνει προσιτή στον κόσμο. Και αυτό για μένα είναι ένα σημαντικό προσόν ενός δημοσιογράφου. Βεβαίως εδώ υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοί σου, Φλόρα μου, που είναι άξιοι και καταξιωμένοι, όπως η Εύα. Βέβαια. Και πολλοί από αυτούς τους ξέρω. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά επειδή συζητάμε για τη Φλόρα, οφείλω να μιλήσω για τη Φλόρα σήμερα. Ο τρόπος που γράφει πραγματικά πάντα με εντυπωσίαζε, διότι χαρακτηρίζεται από την ακρίβεια των δεδομένων, τα απεικόνιζε με απόλυτη συνέπεια αυτά που τους έλεγες, ποτέ δεν σε πρόδιδε και ήταν εξαιρετική επαγγελματίας. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι απόλυτα ένα άτομο απολύτου εμπιστοσύνης και είμαι σίγουρη ότι γράφει εξαιρετικά και είναι από τις λίγες δημοσιογράφους που όταν κάνει κείμενα, συνεντεύξεις, τις κάνω ελάχιστες διορθώσεις, έτσι δεν είναι, Φλόρα? Έως και καμία διόρθωση, πραγματικά σας λέω, γιατί τόσο καλογραμμένα είναι τα κείμενά της. Της πρότεινα να την φέρω σε επαφή με τον δικό μου τον εκδότη, της εκδόσης Μίνωας, τον κύριο Κωνσταντάρόπουλο που είναι εδώ, που δεν είναι εκδότης πλέον μόνο, είναι και φίλος, και με την Αθηνά, που είναι υπεύθυνη του εκδοτικού, την κυρία Λιρώνη, όπου ενθουσιάστηκα με το βιβλίο και το βιβλίο σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγινε πραγματικότητα και το κρατάμε σήμερα εδώ. Εγώ το διάβασα το βιβλίο όταν μου το έφερε η Φλόρα, όπου το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας που είχε για διάφορα θέματα εδώ και χρόνια με ειδικούς. Και αυτό όλο το πράγμα, τις ερωτήσεις από διάφορους ειδικούς, η Φλόρα της έφτιαξε ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο χαρακτηρίζεται από μία απλότητα, μία σοφία και μία επιστημονικότητα. Περιλαμβάνει πολλές έρευνες και αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Ενώ είναι απλά γραμμένο και πλήρως κατανοητό, επιβεβαίωση της επιστημονικότητας μέσα από τις διάφορες μελέτες που παραθέτει και βέβαια από την εγκυρότητα των διαφόρων συγγραφέων που έχουν απαντήσει, που είναι επιφανή άτομα, όλα οι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που έχει χρησιμοποιήσει. Υπάρχει μια πληθώρα θεμάτων, όπου πολλά από αυτά αγγίζουν το χώρο της ψυχολογίας, που είναι και το δικό μου το χωράφι έτσι κι αλλιώς, αλλά πάνε και σε άλλους τομείς, ακόμη και για τα άστρα, λες, μέσα και για την μαγειρική κλπ. Δηλαδή, περιλαμβάνει ένα πλήρες μενού για οποιονδήποτε θέλει να διαβάσει για αυτό το σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, που είναι ο έρωτας, ο οποίος είναι ένα κομμάτι που όλους μας αρέσει, μας ενδιαφέρει, αλλά είναι και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα, όπως αποδεικνύεται από την πράξη. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί έρωτας μιλάμε για τις σχέσεις. Και οι σχέσεις σήμερα είναι πολύ δύσκολες. Υπάρχει μια πλήρης παραδοχή από όλες τις ειδικότητες αυτό. Δηλαδή, όσο και αν ενδιαφερόμαστε να κάνουμε σχέση και όσο και αν προχωράμε, θα δείτε ότι τα περισσότερα προβλήματα και μάλιστα σε αυτά που καταφεύγουν σε εμάς τους ψυχολόγους έχουν να κάνουν με σχέσεις, με προβλήματα σχέσεων. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Πόσοι ψυχολόγοι είναι εδώ, εκτός από την κυρία Θεοδοσία που βλέπω, μάλιστα. Τρεις ψυχολόγοι. Μπορεί να είναι και άλλοι, τέλος πάντων. Είναι τα προβλήματα των σχέσεων. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι συμφωνείτε σε αυτό το πράγμα. Το νούμερο ένα πρόβλημα της εποχής είναι αυτό. Δηλαδή, εκτός από τα οικονομικά προβλήματα, θα έλεγα, που οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν, το δεύτερο πρόβλημα είναι τα προβλήματα των σχέσεων. Και βέβαια, αυτά τα προβλήματα των σχέσεων δεν αφορούν μόνο στις σχέσεις των ζευγαριών, αφορούν και στις σχέσεις μας με τα παιδιά μας και στις σχέσεις μας με τους φίλους μας κτλ. Ένα δυστυχώς χαρακτηριστικό της εποχής μας σήμερα είναι η μοναξιά η οποία υπάρχει διάχυτη παντού.
η οποία με την εποχή της κρίσης έχει γίνει ακόμα πιο έντονη, θα σας έλεγα, και τα προβλήματα των σχέσεων έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, ενώ για όλους υπάρχει μια πλήρης αναφορά στον έρωτα και στο συνέστημα κτλ., και το βλέπουμε μέσα από τα βιβλία, άπειρα βιβλία κυκλοφορούν λογοτεχνίας, που ο κόσμος ονειρεύεται και ταξιδεύει μέσα από αυτά, αλλά στην πράξη, την καθημερινή, αποδεικνύεται ότι το να συναντήσεις ένα άτομο με το οποίο να ταιριάζεις και να μπορέσεις να σταθείς μέσα σε μια σχέση αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο. Διότι απαιτεί προσπάθεια σημαντική από τα άτομα, απαιτεί προετοιμασία και δυνατότητα να μάθεις να μοιράζεσαι. Και εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουμε μάθει εύκολα να μοιραζόμαστε και προτιμάμε πολλές φορές να υπάρχει μοναξιά. Ξέρετε, πόσοι άνθρωποι απευθύνονται σε εμάς και μας λένε ότι είμαι μόνη μου, ψάχνω, είμαι μόνος μου, και τα δύο φύλλα. Και ψάχνουν. Πάντα δίπλα όμως υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας ταιριάζει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να τον βρούμε. Γιατί μπορεί να λέμε ότι θέλουμε κάποιο άτομο, αλλά πολλές φορές τα κριτήρια τα οποία βάζουμε ή είναι ανύπαρκτα ή δεν υπάρχουν, ή υποκινούμαστε δυστυχώς και δημιουργούμε σχέσεις με άτομα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για μας, με αποτέλεσμα πολλές σχέσεις να οδηγούνται σε ναυάγιο και να υπάρχει απογοήτευση. Άρα λοιπόν το πιο ευχάριστο κομμάτι της ζωής μας, που είναι ο έρωτας, πολλές φορές καταλήγει σε μια φρικτή απογοήτευση και αυτή την απογοήτευση την κουβαλάμε. Δεν υπάρχει μια λύση ή μια θεραπεία επαρκής για τα προβλήματα των σχέσεων, διότι αυτά είναι διαχρονικά και όσο περνάνε τα χρόνια αυτά αυξάνονται. Και το βλέπουμε. Και όσο στηβάζονται και άλλο είδους προβλήματα, μας αποπροσανατολίζουν από την επιθυμία που έχει ο άνθρωπος να ικανοποιηθεί και να νιώσει καλά με τον εαυτό του. Γιατί όταν υπάρχουν άλλοι τομείς οι οποίοι πλήττονται, και είναι πάρα πολύ σήμερα, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ανεργίας, υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με οικονομικούς λόγους, υπάρχει αβεβαιότητα για το αύριο των παιδιών μας, των εργασιών μας κτλ. Καταλαβαίνετε ότι η ανεμελιά και η χαρά πάει στο ντουλάπι λίγο. Και όταν λέμε στο ντουλάπι, εννοούμε στο ντουλάπι πάει η σχέση μας και η πιθανότητα να ευχαριστηθούμε. Ψάχνουν οι άνθρωποι, κυρίως στην περίοδο των διακοπών, αν καταφέρουν να χαλαρώσουν όσο λίγες μέρες και να είναι αυτές, για να μπορέσουν να βρεθούν ο ένας σύντροφος με τον άλλον. Όλο αυτό έχει επιδράσει πάρα πολύ και στην ποιότητα των σχέσεων, αλλά και μέσα στην οικογένεια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα διαζύγια έχουν αυξηθεί τραγικά. Και τα προβλήματα τα οποία απορρέουν. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες συγκατοικούν απλά και αναβάλουν το διαζύγιο δεδομένων των οικονομικών συνθήκων και περνάνε χρόνια αρκετά και μεγαλώνουν τα παιδιά τους με μια συναισθηματική παγωνιά ή μέσα σε ένα περιβάλλον εχθρότητας. Δυστυχώς τα τελευταία, θα σας έλεγα, 6-7 χρόνια αυτό είναι πρόβλημα το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο. Και παρά την αύξηση των διαζυγίων, θα σας έλεγα ότι αν δεν υπήρχαν τα θέματα της οικονομικής κρίσης, θα μπορούσαν να πούμε ότι θα σημειωνόταν ακόμα μεγαλύτερη. Υπάρχουν γάμοι οι οποίοι είναι νεκροί και λευκοί και οι οποίοι διατηρούνται και συντηρούνται φυτοζώντας και αργοπεθαίνοντας, έχοντας μάρτυρες παιδιά, επειδή ακριβώς υπάρχει η ανέχεια οικονομική και η αδυναμία να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Εκθέτουμε δηλαδή τα παιδιά μας σε μοντέλα σχέσεων τα οποία είναι άκρως προβληματικά. Και μοντέλα σχέσεων και τους δίνουμε διδάγματα να προχωρήσουν και να δημιουργήσουν παρόμοιες σχέσεις στη ζωή τους. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το βιβλίο και κάθε βιβλίο δεν δίνει λύση στα προβλήματα. Αποτελεί όμως μια εξαιρετική ευκαιρία προβληματισμού για όλους μας. Μια εξαιρετική ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Το βιβλίο αυτό έχει πάρα πολλά θέματα, τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν και να λύσουν διάφορες απορίες. Να μου πείτε, δεν τα ξέρουμε. Και βέβαια τα ξέρουμε. Δεν τα εφαρμόζουμε όμως. Και βέβαια, όπως φαίνεται, όταν δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι, σημαίνει ότι δεν το ξέρουμε καλά. Κάτι δεν πάει καλά στη συνταγή. Ίσως λοιπόν, διαβάζοντας το βιβλίο, υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά να μας ταξιδέψει και να μας βοηθήσει να έρθουμε πιο κοντά με τον εαυτό μας και με τα συναισθήματά μας. Γιατί θα σας έλεγα ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια χρήσιμη σκέψη και ιδέα για πολλούς από εμάς να χωρίζουμε κάπως τη ζωή μας με ζώνες. Να είναι η ζώνη των υποχρεώσεων και η ζώνη του εαυτού μας, η ζώνη των παιδιών μας, του συντρόφου μας κλπ. Αλλά αν υπάρχει και η ζώνη της σχέσης μας, που είναι πολύ βασικό κομμάτι. Οι περισσότεροι από εμάς όμως, και εδώ θα με διαβεβαιώσετε ή θα με αποκρούσετε, ότι αυτό το αποφεύγουμε. Δεν μας μένει χρόνος. Έτσι λοιπόν περνάνε οι μέρες και οι νύχτες, αποφεύγοντας να έρθουμε σε ουσιαστική επικοινωνία με τον σύντροφό μας και αποφεύγοντας να μοιραστούμε το τι κάναμε στην καθημερινότητα. Αυτό που μοιραζόμαστε τα βράδια είναι τι έκανε το ένα παιδί, τι πρόβλημα μας δημιούργησε το άλλο, τι λογαριασμούς έχουμε να πληρώσουμε. Σε τού, αυτό είναι η επικοινωνία. Αυτό όμως δεν είναι σχέση. Η σχέση οδηγείται σε αδιέξοδο με αυτόν τον τρόπο. Ούτε εμείς μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας.
Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Έχουν ακουστεί εξαιρετικά πράγματα και από τον κύριο Παπαθανασίου, την κυρία Δελιδάκη, καθώς επίσης και από την κυρία Εφημίου. Και υπάρχουν και άλλοι ομιλητές από ό,τι άκουσα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω δύο κουβέντες σήμερα για το βιβλίο της αγαπημένης μας Φλόρας. Να πω ότι είναι, να είναι καλοτάξιδο. Πάντα επιτυχίες, να συνεχίσει πάντα με αυτό το ίδιο μεράκι να γράφεις, με αυτή την ειλικρίνεια, το σεβασμό προς τους ειδικούς και γενικότερα το σεβασμό προς τους άλλους και με αυτή την ποιότητα που σε διακρίνει, Φλόρα μου. Μια μαγική φράση στο σύντροφό μας θα ήταν κάθε μέρα η εξής. Τι μπορώ να κάνω σήμερα για σένα για να κάνω τη μέρα σου ομορφότερη? Αν αυτό το λέγατε κάθε μέρα, το λέγαμε κάθε μέρα. Τι μπορώ να κάνω σήμερα για σένα για να κάνω τη μέρα σου ομορφότερη? Κάποια απάντηση έπρεπε να πάρεις. Ο κόσμος δεν έχει χρόνο και γι' αυτό, Φλόρα μου. Ωραία. Και ο σύντροφος περιμένει να το κάνεις χωρίς να το πεις, κατάλαβες. Δεν μου λέτε κάτι. Θέλουμε να είμαστε... Συμφωνώ. Θέλετε να είμαστε υγιείς? Θέλουμε όλοι να είμαστε υγιείς? Θέλουμε. Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν? Υπάρχουν, ε? Γιατί για να γίνεις υγιής, αν είσαι άρρωστος, πρέπει να αφήσεις πίσω σου αυτά που σου αρρώστησαν. Είσαι έτοιμος να αφήσεις πίσω σου αυτά που σου αρρώστησαν? Ερώτηση. Έτσι είναι, προς ερώτηση. Από εκεί και πέρα, εκεί νομίζω πρέπει να δώσει και ο ψυχολόγος και οποιοδήποτε αυτή την απάντηση. Δηλαδή, θέλεις να είσαι πραγματικά καλά? Αυτή την απάντηση πρέπει να τη δώσει ο καθένας για τον εαυτό του, Εύα μου. Γιατί νομίζω ότι είναι το σημαντικό που πρέπει να αναρωτιόμαστε από καιρό σε καιρό. Θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και πώς θα μπορούσαμε? Mm-hmm. Την απάντηση δεν τη δίνει ο ψυχολόγος, θα τη δώσει ο καθένας. Ο ψυχολόγος, mm-hmm, η δουλειά που έχει είναι να βοηθήσει το άτομο να βρει τον τρόπο ο ίδιος να το κάνει αυτό και να αποκτήσει, να ξαναβρει το δυναμικό που έχει μέσα του, γιατί όλοι έχουμε αυτό το δυναμικό, να ξεμπλοκάρει για να μπορέσει να βρει το τι θα ήταν αυτό που θα τον κάνει χαρούμενο. Άρα, αν κάτι δεν μας πηγαίνει καλά, τότε ή αλλάζουμε δρόμο, ναι, ή αλλάζουμε το δρόμο, ή αλλάζουμε εμείς. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο. Εμείς μπορούμε να αλλάξουμε. Mm. Είναι σαφές. Mm-hmm. Γιατί αν αλλάξουμε εμείς, μπορούμε να αλλάξουμε και το δρόμο. Και τα πάντα στη ζωή μας μπορούν να αλλάξουν. Αρκεί πρώτα να αναγνωρίσουμε ότι δεν μας πάει καλά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Για πιστεύω οι συνάδελφοί μου εδώ συμφωνούν. Έτσι. Για να αλλάξουμε όμως χρειάζεται ένα ερέθισμα. Αν θέλετε, κάτι που θα μας πληγώσει στη ζωή μας. Κάτι που θα μας μάθει κάτι, θα μας προχωρήσει. Ένα βιβλίο, μία ερώτηση. Μία απάντηση, ένας άνθρωπος, ένας φίλος, ένα χάδι, ένα κάτι. Πάντως κάτι θα μας κινητοποιήσει για να εξελιχθούμε και να αλλάξουμε. Και πρέπει να θέλουμε. Έτσι. Βέβαια, πρέπει να θέλουμε. Για να θέλουμε όμως ίσως θα πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε νιώσει τι είναι η ευτυχία. Τι είναι η δυστυχία. Τι είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο. Ότι είμαστε πλασμένοι για να είμαστε χαρούμενοι. Δεν είμαστε πλασμένοι για να είμαστε δυστυχισμένοι. Αυτός είναι ο προορισμός, όπως είμαστε και πλασμένοι να ζήσουμε 120 χρόνια. Έτσι λέει η βιολογία. Το αν όμως δεν τα καταφέρνουμε, είναι γιατί ποιοτικά χαλάμε τα πάντα. Και σε συναισθηματικό επίπεδο και σε επίπεδο διατροφής και σε επίπεδο άσκησης, αν θέλετε, ή συναισθημάτων περισσότερο. Σκέψεων. Η ευτυχία είναι πολύ σχετικό για τον κάθε άνθρωπο. Mm-hmm. Η ευτυχία μπορεί να είναι στιγμές. Αν περιμένει κάποιος να είναι ευτυχής όλη την ημέρα, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να το κυνηγήσει αυτό. Κάνουμε τις προϋποθέσεις γι' αυτό. Θα διαφωνήσω λίγο στο εξής. Δεν διαφωνώ, αλλά θα διαφωνήσω. Είναι πολύ στο εξής. Ότι αν είσαι ευγνώμων για ό,τι σου συμβαίνει, είσαι συνεχώς ευτυχής. Είναι μια άποψη αυτή. Αν είσαι αγνώμων, δηλαδή δεν είσαι ευγνώμων για όσα έχεις και συνεχώς σκέφτεσαι τι σου λείπει. Γιατί το παράδειγμα είναι πολύ απλά. Άνθρωποι που δεν τους λείπει τίποτα φαινομενικά είναι δυστυχείς. Και άλλοι άνθρωποι έχουν πολύ ελάχιστα πράγματα και δηλώνουν ευτυχισμένοι και πολύ χαμόγελο. Είναι αυτό που λέτε, κυρία Καπάνη. Είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς τις στιγμές ευτυχίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να χαρίσει το εδώ και τώρα, τον καφέ, το σημερινό κλπ. Και λέει, μα το βράδυ θα ήταν καλύτερα να ήμουν εκεί. Το έχει αυτό το πράγμα.
μας κυνηγάει η καθηκοντολογία. Ο εαυτός μας μας κυνηγάει συνήθως. Και εμείς από αυτό θέλουμε να δώσουμε μία νότα αισιοδοξίας. Γιατί η χαρά, ξέρετε, έρχεται μέσα από τη σχέση. Η εγκύτητα και η ικανότητα της εγκύτητας. Αυτή μπορεί να μας προκαλέσει χαρά. Τα υπόλοιπα είναι πολύ επιφανειακά. Έρχονται και φεύγουν. Και η Φλόρα συμβάλλει σε αυτό. Συμβάλλει ως μαγνήτης. Και γι' αυτό νομίζω ότι και μόνοι μας μπορούμε να γίνουμε οι μαγνήτες καλών ανθρώπων, καλών γεγονότων. Έτσι. Μπορούμε, αυτό είναι μέσα στην ενέργεια που μας διακατέχει. Ήρθε η ώρα να δώσουμε το λόγο στη Φλόρα την Κασαβέτη και να μας πει, μάλλον να μοιραστεί μαζί μας, έτσι, λίγο αυτό που βίωσε όταν πια βλέπει σήμερα αυτό το παιδάκι, το άλλο παιδάκι, εκτός από τα παιδάκια της, να έχει γεννηθεί και εμείς σήμερα όχι απλά να το κανακεύουμε, αλλά να μορφωνόμαστε μέσα από αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω τόσα πολλά πρόσωπα. Ξέρω ότι η Δευτέρα ήταν δύσκολη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε όλοι. Είμαι πολύ συγκινημένη για όλα τα καλά λόγια που άκουσα από όλους για μένα. Έχω πολλά ευχαριστώ να πω, γιατί το βιβλίο αυτό ήταν ιδιαίτερο. Έγινε σε συνεργασία με 45 ειδικούς και ο καθένας έδωσε τη δική του πινελιά. Και γι' αυτό είναι πολλά τα ευχαριστώ, αλλά το πρώτο ευχαριστώ είναι στις εκδόσεις Μήνωα, στον κύριο Κωνσταντάροπουλο, που πίστεψε αυτή την ιδέα αμέσως, την υποστήριξαν και την απογείωσαν. Έκαναν ένα όνειρο για μένα πραγματικότητα και είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βλέπεις τα όνειρά σου να γίνονται πραγματικότητα στην Ελλάδα του σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στην Αθηνά τη Λυρώνη, γιατί δουλέψαμε σελίδα-σελίδα το βιβλίο. Είχε πολλή δουλειά, έπρεπε να σεβαστούμε τις πληροφορίες του κάθε ειδικού, να υπάρχει όμως ένα ενιαίο ύφος. Ήταν εξαιρετικοί επαγγελματίες. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάστηκα μαζί σας. Εύχομαι να υπάρξει και συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης κάποιοι από τους ειδικούς είναι εδώ και δεν μπορώ να μην τους ευχαριστήσω, γιατί με βοήθησαν πάρα πολύ στο βιβλίο. Η κυρία Θωμαίδου, η Λορέτα Θωμαίδου, παιδίατρος αναπτυξιακής παιδιατρικής, καθηγήτρια αναπτυξιακής παιδιατρικής, απαντήσαμε σε μία πολύ ιδιαίτερη ερώτηση με την κυρία Θωμαίδου. Αν ερωτευόμαστε από μωρά, πιάσαμε το κομμάτι της μητρικής σχέσης, πώς μαθαίνουμε από τους γονείς μας να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη. Αυτό θα το δείτε σε πολλές ερωτήσεις στο βιβλίο, από πολλούς ειδικούς. Είναι κάτι που οι ψυχολόγοι το ξέρετε, αλλά δεν το ξέρει το ευρύ κοινό και γι' αυτό έδωσα έμφαση πολύ σε αυτές τις ερωτήσεις στο βιβλίο. Η κυρία Στεφανίδου, κάναμε και με την κυρία Στεφανίδου αρκετές ερωτήσεις μαζί. Αυτή που μου άρεσε πιο πολύ είναι αν ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Δεν θα σας πω την απάντηση που μου έδωσε, θα την βρείτε στο βιβλίο. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η Νέλη Παπαθεοδοσίου, Νέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Επίσης, μια πολύ ωραία ερώτηση κάναμε μαζί, γιατί ερωτευόμαστε λάθος ανθρώπους. Σε αυτό το βιβλίο δεν έχουμε μόνο το όμορφο πρόσωπο του έρωτα. Υπάρχουν και τα προβλήματα και η σκοτεινή του πλευρά και τα δάκρυα και οι πληγωμένες ψυχές. Θα τα βρείτε όλα. Και αυτή η ερώτηση πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την απάντηση φυσικά. Ο φιλόλογος της παρέας μας, ο Αχιλλέας από Παπαθανασίου, που μου έδωσε εξαιρετικές πληροφορίες για το πλατωνικό έρωτα, για το μύθο του έρωτα. Η Σοφία η Παπαγεωργίου, η ψυχολόγος, που είναι και πολύ καλή μου φίλη. Με τη Σοφία είδαμε πολλά σημεία στο βιβλίο μαζί. Κοιτάξαμε το κομμάτι, την ερώτηση, είναι ο έρωτας ίδιος για όλους? Τελικά δεν είναι. Τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε. Και με τη Βάσο τη Μακαρόνη, πολλές ερωτήσεις και με τη Βάσο δουλέψαμε. Αυτή που μου άρεσε περισσότερο από όλες ήταν το «υπάρχει εξάρτηση στον έρωτα». Υπάρχει. Και είναι ένα προβληματικό σημείο, μια παρενέργεια του έρωτα που αξίζει πραγματικά να τη διαβάσετε και να δείτε.
πώς τελικά ο έρωτας μερικές φορές δεν είναι αυτό που ονειρευόμαστε, μας πάει αλλού. Όμως μπορούμε να το αντιστρέψουμε, μπορούμε, και πιστεύω ότι το βιβλίο θα σας βοηθήσει πολύ. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω τη μανούλα μου και τον πατερούλη μου που είναι εδώ. Να σας πω όμως γιατί τους ευχαριστώ. Τους ευχαριστώ γιατί πάντα, και ήμουν δύσκολο παιδί, γιατί πάντα με υποστήριζαν και με ενθάρρυναν να κάνω αυτό που μου αρέσει και αυτό που αγαπώ περισσότερο. Και αυτό μου βγήκε σε καλό και στα επαγγελματικά μου και στην προσωπική μου ζωή. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και θα κλείσω με ένα μπράβο, στα εφηβάκια που είναι εδώ, στην κόρη μου και στον ανιψιό μου, στον Γιώργο και στη Ζήνα. Και ένα μπράβο να σας πω γιατί. Γιατί ενώ γράφουν αύριο εξετάσεις, αποφάσισαν να κλείσουν τα βιβλία και να έρθουν να ακούσουν για τον έρωτα. Μπράβο, Ζήνα και Γιώργο. Εύχομαι αγάπη και έρωτα στη ζωή όλων σας. Ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια, η Ναδιά δεν μπορεί να μην έχει εκπλήξεις. Αλλά πριν από τις εκπλήξεις, επειδή κάπου αναφέρθηκαν ότι όλοι κάνουμε λάθη, έχετε σκεφτεί ότι η λέξη λάθος, άμα την πάρουμε λίγο, την αναγραμματίσουμε, φτιάχνει τι? Άθλος. Το λάθος, τα λάθη μας, είναι και οι άθλοι μας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Πάμε για τα δωράκια μας, αγαπημένη μας κυρία Μακαρόνη. Ωραία. Σε ποιον δεν αρέσει ένα δώρο? Νομίζω όλοι. Και όταν υπάρχει και έκπληξη, το μαγικό δηλαδή, το απροσδόκητο. Λοιπόν, επειδή ο έρωτας είναι δώρο, ποιος το σκέφτηκε αυτό, αγαπημένη μου Φλόρα? Άραγε. Άραγε. Θα κλείσουμε τη βραδιά μας με δώρα, λοιπόν. Κλήρωση δώρων. Και μάλιστα σχετικά με τον έρωτα. Τι, αγαπημένη μας, είναι ψυχολόγος η Βάσο η Μακαρόνη? Θες μικρόφωνο? Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, φυσικά και ο έρωτας είναι δώρο, οπότε το πρώτο δώρο είναι το βραχιόλι του έρωτα, Hooked on Love. Σύμφωνα με τις αρχές της κρυσταλλοθεραπείας, φέρνει καλοτυχία στον έρωτα από την εταιρεία Spirit Green, που είναι μια εταιρεία κοσμημάτων καλής ενέργειας, και τον κύριο Βασίλη Σπηλιόπουλο, που είναι και ένας από τους ειδικούς που συνεργάστηκαν στο βιβλίο, δίνοντας σχετικές πληροφορίες για την ιστορία των κοσμημάτων του έρωτα και την καλοτυχία. Να διαλέξω. Wow. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το νούμερο 80. Το νούμερο 80. Α, τέλεια. Ωραία. Τι, ξέρουμε τι. Τι κερδίζει? Ναι, είναι το βραχιόλι του έργου. Ωραία, το βραχιόλι του έργου. Λοιπόν, δεύτερο δώρο. Ένα άρωμα Amber Casmir από τα καταστήματα Άρωμα Σμύρνης, που θεωρείται το έλαιο της θηλυκότητας, της αγάπης και της έλξης. Φλόρα, ποιος θα βρήκε όλα αυτά? Είναι ονομασίες. Πού είναι υποσχέσεις δηλαδή η βραδιά είναι αυτή? Το νούμερο 60. Όνομα, το μικρό όνομα, ποιος το κερδίζει? Γεωργία. Η Γεωργία είναι το 60. Λοιπόν, το τρίτο δώρο είναι μία συναστρία ζεύγους από τον αστρολόγο Θωμά Γαζή, που θα σας αναλύσει σε τι βαθμό ταιριάζεται με τον σύντροφό σας με βάση τις αρχές της αστρολογίας. Φαντάσου να σου πει ότι δεν ταιριάζεις, ας πούμε, και εσύ να νομίζεις μέχρι τώρα το νούμερο 6. Νούμερο 6, το έχει κάποιος? Μπράβο. Πώς σε λένε, όμορφη? Η Σταυρούλα, το νούμερο 6. Το σημειώνετε. Λοιπόν, και να επιστρέψουμε τώρα όμως και στο επιστημονικό μας πεδίο. Το τέταρτο δώρο είναι από μένα και είναι μία συμβουλευτική ζεύγους, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έρθουν να συζητήσουμε μαζί κάποια θέματα που ίσως τους απασχολούν, επικοινωνίας κτλ. Γιατί
ο έρωτας, οι σχέσεις, η αγάπη θέλουν δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, πριν προχωρήσω. Είναι το νούμερο 62. 62. 62. Ωραία. Πολύ ωραία. Αγαπημένη μας συνάδελφε, νομίζω ότι... Ανδρέα, αν δεν έχετε Ανδρέα Μπόνης. Σας, μπορείς να το δώσεις σε κάποιον άλλον που πιστεύεις ότι έχει. Μπορώ να το κάνεις δώρο. Λοιπόν, για τα δώρα αυτά θα επικοινωνήσετε με τις εκδόσεις Μήνωας και θα σας καθοδηγήσουν εκείνοι. Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας τώρα την κλήρωσή μας, θέλω να αναφερθώ στη Φλόρα, η οποία ξεκίνησε ως πολύ καλή μου φίλη και μετά άρχισαμε να συνεργαζόμαστε, γνωριζόμαστε κοντά 25 χρόνια. Δεν προδίδω ηλικίες, έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Φλόρα, και θα το πω ως φίλη πρώτα και ως επιστήμον και συνεργάτη μετά, είναι ένας ακέραιος, ολόκληρος άνθρωπος. Γι' αυτό αποτυπώνεται στη δουλειά της, αποτυπώνεται στη σχέση της, στο γάμο της, στο πώς μεγαλώνει τη Ζήνα. Έτσι. Και πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένη και πολύ περήφανη, που είναι πρώτα απ' όλα φίλη μου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, αν και δεν χρειάζεται, το βιβλίο από μόνο του. Εγώ τουλάχιστον τα αντίτυπα που δόρισα ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Δεν θα μιλήσω για μένα. Το διάβασα, είναι εξαιρετικό, δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Όλοι μας πρέπει να το διαβάσουμε, μικρή μεγάλη. Να συμπληρώσω μόνο επειδή έθιξε το θέμα της φιλίας και ξέχασα να ευχαριστήσω και τους ομιλητές μου, που είμαι πολύ τυχερή που είναι φίλοι μου όλοι. Είμαι πολύ τυχερή που έχω τέτοιους φίλους και συνεργάτες. Πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Κάτι όμως λέει αυτό, δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Και νομίζω ότι οι φίλοι που έχουν δίνει αυτό που βάζουμε στον έρωτα και στις ερωτικές μας σχέσεις και σε όλες μας σχέσεις είναι τι, ο εαυτός μας. Αν λοιπόν εμείς δεν είμαστε πρώτα απ' όλα καλά, πώς θα είναι καλή και η σχέση μας. Γι' αυτό δουλεύουμε στον εαυτό μας πρώτα και μετά διεκδικούμε μία όρημη, υγιή, ικανοποιητική σχέση. Έτσι, αυτό είναι το δικό μου μήνυμα τουλάχιστον. Και για να είμαστε καλά και να επιδιώκουμε, αυτό που έλεγες αγαπητή Εύα πριν, την υγεία, πρέπει να έχουμε αυτοεκτίμηση, να αγαπάμε τον εαυτό μας. Αν δεν αγαπάω τον εαυτό μου, γιατί να θέλω να το φροντίσω. Θέλω να φροντίσω ένα παλιό σπίτι. Όχι. Θέλω να φροντίσω ένα καινούριο σπίτι. Ναι, και θα το στολίσω και θα το δώσω τα καλύτερα, μπλα μπλα μπλα. Αυτό λοιπόν ισχύει και για μας. Άρα, μου θυμίζεις... ας φροντίσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Βάσο μου, μου θυμίζεις ένα άλλο υπέροχο βιβλίο, το οποίο είναι το δεύτερο στον κόσμο που έχει πολύ διαβαστεί, και είναι ο Μικρός Πρίγκιπας. Σε έναν από τους πλανήτες του, ο πρίγκιπας ο πλανήτης είχε ηφαίστεια. Οπότε κάθε πρωί πήγαινε με μια σκούπα και τα καθάριζε τα ηφαίστεια αυτά. Τι εννοούσε όμως? Ότι όλοι μας, καθώς έχουμε πολλά ηφαίστεια μέσα μας, κάθε μέρα, πριν κοιμηθούμε, ας τα καθαρίζουμε λιγάκι και ας κάνουμε λίγο τον απολογισμό μας, για να μπορούμε η άλλη μέρα να είναι μια καινούργια μέρα. Φλόρα μου, νομίζω ότι αυτό που ήθελες το πέτυχες, ως γνήσια γυναίκα και Ελληνίδα, γιατί η Ελλάδα είναι ιδέα και όπου πάει ένας Έλληνας φτιάχνει μια Ελλάδα, και δεν χρειάζεται να μιζεριάζουμε μέσα σε αυτό που συμβαίνει. Άλλωστε, κάποιος είπε, αγαπητέ Γιάννη, ότι δεν έχει σημασία πώς είναι τα πράγματα γύρω μας, αλλά πώς τα βλέπουμε εμείς. Έτσι. Το πρίσμα που τα βλέπουμε εμείς. Άλλος βλέπει τον καφέ που χύνεται και λέει, «Ωχ, γρουσουζιά», και άλλος λέει, «Λεφτά θα πάρω». Άρα επιλέγουμε τι θέλουμε από τα δύο. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την τιμή που μου κάνατε και εύχομαι την επόμενη φορά να είμαστε πάλι εδώ. Καλό βράδυ σε όλους.